Το βιβλίο μας εν συνεχεία κάνει μία μικρή αναφορά στην καταγωγή του θεσμού της περιφέρειας. Ο όρος λοιπόν περιφέρεια έχει δύο έννοιες. Πάμε να δούμε την πρώτη έννοια. Είναι λοιπόν η οργανωτική έννοια σύμφωνα με την οποία η περιφέρεια αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του κράτους. Η δεύτερη έννοια της περιφέρειας φυσικά είναι η εδαφική, σύμφωνα με την οποία η περιφέρεια αποτελεί τμήμα της επικράτειας, στα όρια του οποίου τα κρατικά όργανα, αλλά και οι υπηρεσίες, ασκούν βέβαια τις αρμοδιότητές τους. Οι περιφέρειες μπορεί να είναι, όπως λέμε, παράλληλες ή επάλληλες. Τι σημαίνει αυτό? Ας δούμε. Οι παράλληλες λοιπόν περιφέρειες είναι περιφέρειες του ίδιου επίπεδου, οι οποίες είναι ανεξάρτητες όμως μεταξύ τους. Οι επάλληλες περιφέρειες είναι περιφέρειες στην περίπτωση που σε μια περιφέρεια συμπεριλαμβάνονται περισσότερες μικρότερες υποπεριφέρειες ή τμήματα μικρότερων περιφερειών. Η μία λοιπόν έχει μικρότερα τμήματα μέσα της, η επάλληλη περιφέρεια, ενώ η άλλη όχι, η παράλληλη. Η καθιέρωση λοιπόν της περιφέρειας ως θεσμού αποκέντρωσης ευρύτερου από τον νόμο προέρχεται από τον θεσμό των γενικών διοικήσεων που θέσπισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από τους Βαλκανικούς πολέμους. Στην μεταπολεμική λοιπόν περίοδο, ο περιφερειακός θεσμός διαμορφώθηκε από τη λειτουργία των διανομαρχιακών υπηρεσιών των Υπουργείων. Αυτά εξυπηρετούσαν λοιπόν περισσότερους από έναν νομός. Οι υπηρεσίες αυτές εμφάνιζαν σοβαρή ανομοιομορφία σε ό,τι αφορά βέβαια την εδαφική περιοχή που κάλυπταν με την έδρα τους. Το γεγονός αυτό προκαλούσε πολύ σοβαρά και σχεδόν αξεπέραστα διοικητικά προβλήματα, γι' αυτό και οι υπηρεσίες των Υπουργείων έπαψαν μετά να υπάρχουν. Πάμε να δούμε και μία μικρή ιστορική αναδρομή. Το 1971, ανάμεσα στις 7 μείζονες διοικητικές περιφέρειες της χώρας μας, ιδρύεται και η υπηρεσία που έχει τίτλο Περιφερειακή Διοίκηση. Το 1973 καταργούνται οι περιφερειακές διοικήσεις, παραμένουν όμως εν ενεργεία οι αντίστοιχες διανομαρχιακές διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες βέβαια μεταγενέστερα θα αποτελέσουν τον πυρήνα του διανομαρχιακού θεσμού μερικά χρόνια αργότερα. Μετά τη μεταπολίτευση, το 1986, κέντρο νομαρχιακής διοίκησης είναι ο νομός με διοικητή του κεντρικά διορισμένο νομάρχη. Ο νομάρχης δηλαδή το 1986, ας δούμε ότι δεν εκλέγεται, αλλά διορίζεται. Το 1987 καθαρίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας, οι οποίες ισχύουν μέχρι σήμερα, ο καθορισμός τους έγινε με γεωγραφικά και δημογραφικά κριτήρια. Περνάμε και στο 1993, όπου ενισχύεται η διοικητική δομή των περιφερειών με την θεσμοθέτηση έδρας διανομαρχιακής επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτή είναι μια θεσμοθέτηση τομή στη διοικητική δομή των περιφερειών. Και περνάμε ένα χρόνο μετά, στο 1994, όπου ο νομός αποκτά διτό χαρακτήρα, δηλαδή διπλής φύσης. Αφενός μεν λοιπόν ο νομός εξακολουθεί να αποτελεί τον πρώτο βαθμό διοικητικής αποκέντρωσης, αλλά και αφετέρου ο νομός αποτελούσε μονάδα δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.